Ευχαριστώ την κυρία Βλονίτου. Το λόγο έχει και ο Παναγιωτόπουλος. Πρώτη λευταία μιλητής. Έκανα 4 ώρες και βάλα υπομονή γιατί δεν μπορούσα να μην πάρω το λόγο και να κάνω 2-3 σχόλια. Θα σας βάλουμε και μια σειρά μπροστά. Έτσι. Ευχαριστώ για την ευμενή μεταχείριση. Κύριε Σουκουμενίδη, θα με συγχωρεί. Η εναλλαγή εξάλλου, σύμφωνη. Γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να πω κάποια πράγματα και θα περιορίσω τα σχόλια μου επί της ουσίας σε 2, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προηγηθεί και ένα σχόλιο επί της διαδικασίας, διότι δεν μπορεί, ας πούμε, τα τερτύπια και τα τεχνάσματα να είναι το βασικό εργαλείο πολιτικής πάντοτε και, εν πάση περιπτώσει, να είναι ακόμα το βασικό εργαλείο πολιτικής. Τι εννοώ? Ακούγοντας τον Υπουργό, καταρχάς, που ήρθε κατά νου η είδηση που είδα πρόσφατα, ήταν εντυπωσιακή πραγματικά, ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δημιουργήθηκαν 2 υπουργεία καινούργια, ένα ανεκτικότητας και ένα άλλο ευτυχίας, Υπουργείο Ευτυχίας. Πραγματικά το τοπίο που περιγράφηκε στην Υγεία ήταν ένα τοπίο περίπου ευτυχισμένο, που όπου να είναι έρχεται η μεγάλη στροφή, που το σύστημα το οποίο έτσι κι αλλιώς παλιά λειτουργούσε με πάρα πολλά προβλήματα, αύριο θα λειτουργεί σαν ελβετικό ρολόι. Μα αυτό όχι, αλλά τα είπατε ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα και θα πάνε ακόμα καλύτερα. Έτσι και προσλήψεις και χρήματα και καλύψεις και η ανασφάλιστη τώρα στο πεδίο εφαρμογής κτλ. Μα δεν είναι καθόλου έτσι. Και μια που μιλάμε για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, την επέκταση του πεδίου εφαρμογής στους ανασφάλιστους, να κάνω το σχόλιο από τώρα της ουσίας. Καταρχάς έχουμε να κάνουμε με την νομοθετική πρόβλεψη επί 2 υπουργικών αποφάσεων που ήδη υπάρχουν από το 2014, ναι, τώρα έρχεται νόμος. Όμως η μεγάλη διαφορά και σημαντική διαφορά σε αυτό το νομοθέτημα νομίζω έγκυται στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, όπως υπόθηκε σωστά. Έτσι ώστε να περιλαμβάνεται η πρόσβαση ανασφαλίστων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε όσους έρχονται στη χώρα, είτε από τα προσφυγικά κύματα, είτε ως λαθρομετανάστες, εν πάση περιπτώσει όλους και τους αλλοδαπούς. Εγώ σας ρωτάω, γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε μία σχετική εκτίμηση κόστους? Διότι θα υπάρξει κόστος. Εγώ σας λέω ότι τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα. Το 2015, συγγνώμη, ήρθανε στη χώρα μας, είτε ως πρόσφυγες είτε ως λαθρομετανάστες, 850.000 άτομα. 850. Έτσι. Τι ντροπή μου είναι, κυρία μου. Πρόσφυγες, εντάξει, δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες. Το στοιχείο αυτό δεν υπάρχει. Έστω λοιπόν, για την ευχέρεια της συζήτηση να το δεχθούμε λοιπόν. Είναι όλοι πρόσφυγες. Έτσι, όλοι πρόσφυγες. Παράτυποι, νόμιμοι, δεν ξέρω εγώ τι. 850.000. Εγώ κάνω έναν υπολογισμό πολύ πρόχειρο ότι από αυτούς οι μισήπες θα χρειαστούν κάποιο είδους ιατροφαρμακευτική περίθαψη. Λίγοι. Είναι υγιείς, δεν χρειάζονται δηλαδή, ιδίως αυτοί που περισυλλέγονται από τα παγωμένα νερά με φαινόμενα υποθερμίας, ας πούμε, ώρες, δεν χρειάζονται καθενός είδους περίθαλψη. Μόνο μια κουβέρτα χρειάζονται, έτσι αυτό μου λέτε. Τέλος πάντων. Εγώ λοιπόν είμαι απεσιόδοξος και λέω ότι η βιβλιογραφία δίνει τις λύσεις. Πολύ καλά. Εντάξει, δεν χρειάζεται κανείς, κύριε Υπουργέ, περίθαλψη. Ποιος μίλησε για ρατσιστικά στερεότυπα, κύριε? Εγώ ρωτάω, κανείς δεν θέλει περίθαλψη? Κανείς δεν θέλει περίθαλψη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι κακόπιστος ρατσιστής και λέω ότι κάποιοι χρειάζονται περίθαλψη, έτσι. Και αν δεν με διακόψετε θα ολοκληρώσω και το σκεπτικό μου. Λέω λοιπόν ότι το 1/3 από τους 850, περίπου 300.000, χρειάζονται κάποιο είδους περίθαλψη. Αυτό δεν συνεπάγεται κάποια επιβάρηση του συστήματος υγείας? Ποια είναι αυτή? Έχουμε κάποια εκτίμηση κόστους? Έχουμε? Γιατί δεν την ξέρουμε λοιπόν? Γιατί δεν την έχουμε? Λοιπόν, θέλουμε να τη δούμε. Και ποιος θα αναλάβει αυτή την εκτίμηση το κόστος? Θα αναλάβει η Δαμασκός? Δεν νομίζω. Ο Έλληνας φορολογούμενος θα το αναλάβει. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό? Εγώ θα βρω να το πω. Διαψεύστε με αύριο. Ότι το κόστος της περίθαλψης κάποιων χιλιάδων, δεκάδων ή εκατοντάδων, δεν ξέρω, για την ιατροφαρμακευτική σου περίθαλψη θα το αναλάβει ο Έλληνας φορολογούμενος. Γιατί πριν από μερικούς μήνες
όταν συζητούσαμε το πρώτο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, αντιμετωπίσαμε το θέμα του κυρίου Σπίρτζη, ο οποίος λόγω γαλαντομοσύνης είχε χρεώσει τις αστικές κοινωνίες με 10 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, κατά το διάστημα πριν από το δημοψήφισμα, όταν αποφάσισε δωρεάν μεταφορές. Μετά από μερικούς μήνες είχαμε αύξηση του εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες. Έτσι. Αυτό το αποτέλεσμα έχει η καλή πρόθεση κοινωνικής ευαισθησίας όταν αναλαμβάνονται κόστη τα οποία ερχόμαστε και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό λέμε εμείς. Δεν λέμε να καταργηθεί κάθε μέτρο κοινωνικής ευαισθησίας επειδή είμαστε κοινωνικά ανάλγητοι, όπως έτσι πολύ αριστοτεχνικά μερικές φορές προσπαθείτε εσείς να πείσετε την ελληνική κοινωνία. Απλά λέμε ότι όλα αυτά έχουν και κάποιες, να το πω έτσι, παραμέτρους κόστους. Και τελικά το κόστος επιβάλλεται πού στον Έλληνα φορολογούμενο. Με αποτέλεσμα μέσω μακροπρόθεσμα να αναλαμβάνονται περισσότερα βάρη. Εκτός αν το σχέδιο είναι να φτωχοποιηθούν όλοι, διότι οι φτωχοί είναι μαζί μας, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά αρχίζω να αναρωτιέμαι πλέον. Και να φέρνουμε πακέτα μέτρων λίγα-λίγα, έτσι ώστε να λέμε ότι ανακουφίζουμε και τις ευπαθείς ομάδες. Όσον αφορά δύο λεπτά μόνο, ούτε δύο, εντάξει, ωραία, ενάμιση. Σχετικά με το, μια και αναφέρθηκε το όνομά μου την κυρία Φωτίου, όντως αυτή η ρύθμιση του άρθρου 5 είναι σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι καλύπτει ένα νομοθετικό κενό. Οι κωδικοί μέσα από τους οποίους πληρώνονταν τα προνοιακά ιδρύματα ανήκαν, υπάγονταν στο Υπουργείο Υγείας. Στο αναμεταξύ τα προνοιακά ιδρύματα μεταφέρθηκαν και η πληρωμή τους επομένως μεταφέρθηκαν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, αν δεν κάνω λάθος, επί κυρίου Λοβέρδου στο Υπουργείο. Οι υπηρεσίες το είδανε παραμονές της πληρωμής, αν δεν κάνω λάθος, της δόσης Μαρτίου του 2013. Παρατύπως εμείς είχαμε αναλάβει την ευθύνη, γιατί δεν θα μπορούσαν να μείνουν χωρίς τις επιχορηγήσεις τους τα ιδρύματα, όπως καταλαβαίνετε, για μια παρατυπία, για μια παρατυπία στον νόμο, και καλώς έρχεται αυτό και διορθώνονται νομοθετικά έστω και τώρα. Τέλος, και ευχαριστώ για την ανοχή. Κοιτάξτε, η διαδικασία όμως αυτή, ξέρετε, δεν γίνεται σε κάθε νομοσχέδιο και κάθε φορά επιδεινώνεται, έτσι. Ήτανε κάποτε το παράλληλο πρόγραμμα. Από το παράλληλο πρόγραμμα αποσύρθηκαν καμιά σαρανταριά περίπου άρθρα. Κάποια μπήκανε και νομοθετήθηκαν σε δύο πράξεις νομοθετικού προερχομένου. Κάποια νομοθετούνται τώρα που μιλάμε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάποια άλλα έρχονται αλλαγμένα και κάποια έχουν αποσυρθεί. Δηλαδή, εγώ έχουμε όχι παράλληλο πρόγραμμα, αλλά παράλληλες νομοθετικές διαδικασίες. Λοιπόν, δεν έχουμε το κείμενο στα χέρια μας. Λειτουργούμε με βάση το κείμενο που είχαμε το Δεκέμβριο. Μας λέτε ότι είναι κοστολογημένα όλα αυτά τα μέτρα, αλλά επ' αυτού δεν έχουμε καμία εξειδίκευση, και σήμερα μπαίνουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στην τρίτη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, όταν η δεύτερη ολοκληρώθηκε περί τα μέσα Δεκεμβρίου. Λοιπόν, δεν μπορεί για να έχετε εσείς κάτι να λέτε σε ανθρώπους που ενδεχομένως σας αντιμετωπίζουν διαφορετικά σε σχέση με τον τρόπο που σας αντιμετωπίζαν πριν από μερικούς μήνες, εμείς να εφιστάμεθα αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή, η κοινοβουλευτική διαδικασία πλέον έχει γίνει χειρότερη από ποτέ. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Οι βουλευτές μας προσπαθούν τώρα να αποκωδικοποιήσουν από το ένα κείμενο στο άλλο, να δούνε τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να τοποθετηθούμε επί της ουσίας κάτι το οποίο θα γίνει στη δεύτερη ανάγνωση, σε μεγαλύτερη έκταση και βέβαια στην ολομέλεια. Αλλά αυτή η νομοθετική διαδικασία, με συγχωρείτε, είναι πιο απαράδεκτη από ποτέ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το λόγο...